Το πρωί της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί έως και τις 10 π.μ. στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ομόφωνα αποφάσισε και προκήρυξε δύο στάσεις εργασίας για όλο το προσωπικό. Η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο έχει πλέον φτάσει σε σημείο που είναι αδύνατο να διατηρηθεί η αποτελεσματική λειτουργία και η ποιότητα των υπηρεσιών. Κυρίως όμως τίθεται σε κίνδυνο η σωματική, πνευματική, ψυχολογική ακεραιότητα και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς η εξουθένωση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης. Το αίτημα για το οποίο προκηρύχθηκε η στάση εργασίας είναι άμεσα προσλήψεις προσωπικού στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί με 50% έλλειψη στο νοσηλευτικό προσωπικό, 65% έλλειψη στο παραϊατρικό και 50-40% σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Είναι πλέον σε οριακό σημείο, έχουν εξαντληθεί πλέον και τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει παραπέρα. Ξεκινήσαμε κάνοντας σύσκεψη φορέων, ζητήσαμε ψηφίσματα από τα Δημοτικά Συμβούλια του Νομού, τα οποία έγιναν και στάλησαν. Φτάσαμε τώρα να κάνουμε τη δύο-ωρη στάση, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και να γίνουν προσλήψεις. Ζητήσαμε από την πολιτεία μία διευκόλυνση, μία πλούστευση των διαδικασιών πρόσληψης επικουρικού προσωπικού. Πρέπει να σας πω ότι το επικουρικό προσωπικό, Η μισθοδοσία τους δεν βαρύνει τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Εμείς στο νοσοκομείο έχουμε δεσμεύσει αυτά τα χρήματα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την έγκριση για να προχωρήσουμε στην πρόσληψη του επικουρικού προσωπικού. Είμαστε σήμερα εδώ, όπως βλέπετε και όλοι οι εργαζόμενοι και οι φορείς της πόλης, να στηρίξουμε την προσπάθεια του νοσοκομείου για στελέχωση. Η συμμετοχή σήμερα δείχνει ότι μία κραυγή αγωνίας όλων προκειμένου να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Εάν δεν συμβεί αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, θέλω να γνωρίζουν οι πολίτες ότι θα κλείσουν τμήματα και λειτουργίες ζωτικής σημασίας στο νοσοκομείο. Χρειάζεται απαραίτητα νοσηλευτικό, παραϊατρικό, τεχνολογικό προσωπικό και γιατρούς και όλες τις ειδικότητες στο νοσοκομείο για να μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ένα νοσοκομείο που φτιάχτηκε για να εξυπηρετεί τον νομό και επειδή υπάρχουν παθογένειες στα περιφερειακά νοσοκομεία, παίζει το ρόλο του περιφερειακού νοσοκομείου. Συνεχώς έρχονται ασθενείς, αλλά και γίνονται διακομιδές από άλλα νοσοκομεία, από άλλους νομούς, προκειμένου να βρουν περίθαλψη στο νοσοκομείο της Καβάλας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται λεφτά και προσωπικό. Δυστυχώς, εάν μείνουν οι δημόσιες δαπάνες υγείας στο 5% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2 μονάδες πάνω, συνεχώς θα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει το χέρι στην τσέπη. Τα νοσοκομεία σήμερα οφείλουν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,2 δις ευρώ και δεν μπορούν να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες. Έχουμε κύμα μαζικής φυγής από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουν φύγει τους τελευταίους 18 μήνες 7.000 υγειονομικοί χωρίς να αντικατασταθούν. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε την κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων. Κηρύξαμε και εμείς μια δύο-ωρη στάση εργασίας. Πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι κοινά, τα ζούμε καθημερινά μέσα σε αυτό το νοσοκομείο, γι' αυτό και άποψή μας είναι πως και οι αγώνες μας θα πρέπει να είναι κοινοί. Όσον αφορά το δικό μας τομέα, τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τη στελέχωση του νοσοκομείου σε ιατρικό προσωπικό. Θα πρέπει να στηρίξει τον περιφερειακό ρόλο, το οποίο το έχουν αναθέσει κάποιοι, χωρίς όμως να το στηρίζουν με τις ανάλογες προσλήψεις. Έχουμε ζητήματα με τις μετακινήσεις προσωπικού. Ως γνωστόν, με αποφάσεις υγειονομικής περιφέρειας, γιατροί του νοσοκομείου μετακινούνται σε νοσοκομεία όμορων νομών, προκειμένου να καλύψουν εφημεριακά τα νοσοκομεία αυτά. Πολλές φορές ειδοποιούνται την παραμονή των μετακινήσεών τους, κάτι το οποίο το θεωρούμε απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει. Επίσης, κάτι το οποίο έχει προκύψει εσχάτως αφορά δικαστικές αποφάσεις δικαίωσης καταβολής αναδρομικών στους συναδέλφους, τις οποίες κατά πάγια πρακτική το δημόσιο και συγκεκριμένα το νοσοκομείο εφεσιβάλλει. Ασκεί έφεση και όλα αυτά πηγαίνουν προς τα πίσω. Τουλάχιστον ένα χρόνο μετά θα καταβληθούν ποσά, τα οποία θα μπορούσαν να καταβληθούν τώρα σε γιατρούς οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι. Αυτά όσον αφορά το τοπικό επίπεδο. Τώρα, σαν κλάδος, γενικότερα έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα στελέχωσης, έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης. Οι μισθοί μας φυσικά θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Το ΕΣΥ θα πρέπει να καταστεί ελκυστικό και για να γίνει αυτό
θα πρέπει οι μισθοί να αναβαθμιστούν, το καθεστώς εργασίας να γίνει ποιοτικότερο. Να μην ξεχνάμε ότι εφημερεύουμε με ένα κόστος για το κράτος 2 με 3 ευρώ την ώρα, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, θα πρέπει να διορθωθεί. Πιστεύω πως η σημερινή κινητοποίηση είναι ένα μήνυμα προς τα πάνω, ότι το προσωπικό δεν αντέχει άλλο, έχει στηρίξει το σύστημα με νύχια και με δόντια, αλλά πλέον έχουμε φτάσει στα όρια μας. Πρέπει να γίνουν κινήσεις, πρέπει να ενισχυθεί το νοσοκομείο, πρέπει να ενισχυθεί το ΕΣΥ. Κεντρικός Σύλλογος Καβάλας στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των νοσοκομειακών συναδέλφων και απαιτεί από την πολιτεία αύξηση του ΑΕΠ για την υγεία, του ποσοστού του ΑΕΠ για την υγεία, άμεση προκήρυξη όλων των γενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, καθώς λειτουργεί μόνο με το 60% του ιατρικού προσωπικού, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αναβάθμιση του μισθολογίου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα της δημόσιας υγείας είναι θέμα όλων μας. Γιατί χωρίς δημόσια υγεία, κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να επιβιώσει. Δωρεάν δημόσια υγεία, λοιπόν, είναι η διεκδίκηση όλων και των ιατρικών συλλόγων και των σωματείων και των φορέων της κοινωνίας. Είμαστε εδώ, νομίζω ότι οφείλουμε όλη η τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Πολύ περισσότερο ο Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία, η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας. Είμαστε χρήστες υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου μας και γενικότερα. Και δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεχής και η, με αμείωτο ρυθμό υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.